Χαίρετε, 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 φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι ένα άλλο οδηγητικό βίντεο. Α! Μου έχει πει η φίλη μου η Λεωνόρα Ιρούσου, η τραγουδίστρια και η μουσικός και η μουσικοθεραπεύτρια. Θέκλα μου, θέλω να σου ζητήσω κάτι, να σου πω μια παρατήρηση για τα βίντεο και μην με παρεξηγήσεις. Λέω, πες μου, Λεωνόρα μου, μου λέει, γιατί δεν λες τα βίντεο σου να πατάτε like κάτω από το βίντεο αν σας έχει αρέσει, να πατήσετε εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Λέω, δεν ξέρω πώς να τα πω. Μου λέει, να μάθεις. Λοιπόν, έμαθα. Αν σας άρεσε το βίντεο αυτό, πατήστε like, μοιραστείτε το με φίλους σας, φίλες σας, προωθήστε το. Και αν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε κάνουμε βίντεο, όποτε κάνουμε live ή όποτε ποστάρουμε κάτι στην κοινότητα. Λοιπόν, περί ποσταρίσματος στην κοινότητα ο λόγος. Έβγαλε το Netflix ένα πολύ συζητημένο, λέγεται ντοκιμαντέρ, αλλά οι επικριτές του το παρουσιάζουν ως reality show. Ένα τέλος πάντων δημιούργημα 6 επεισοδίων με την αλήθεια της Μέγκαν και του Χάρη. Η Μέγκαν και ο Χάρη είναι ένα πολύ συζητημένο ζευγάρι. Η Μέγκαν Μάρκολ είναι ηθοποιός. Ο Χάρη είναι ο γιος της μακαρίτισσας της Lady Diana's. Είναι γιος του Καρόλου, του βασιλιά της Αγγλίας. Αυτοί οι δυο γνωρίστηκαν το 16, παντρεύτηκαν το 18 και στις αρχές του 20, λίγο πριν την πανδημία, έκαναν μια δραματική έξοδο από τη βασιλική οικογένεια. Πήγαν πρώτα στον Καναδά και μετά στην Αμερική και αποφάσισαν ότι δεν θέλουν να ζουν πλέον με τις ευθύνες και υποχρεώσεις που έχει ένα ζεύγος το οποίο είναι στην βασιλική οικογένεια. Και αποφάσισαν ότι θέλουν την ελευθερία τους και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και γενικώς είπαν ότι τους δημιουργούσαν προβλήματα οι παπαράτσι. Στο background βλέπετε το δικό μου Λάκι, το σκύλο ο οποίος αποτελειώνει το κάλυμα που έχουμε βάλει για τα καθίσματα. Έπρεπε να το είχα σκεφτεί ότι θα γινόταν αυτό. Τέλος πάντων, έδωσαν και μία πολύκροτη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρι, την Αμερικάνα, την πολύ γνωστή παρουσιάστρια εκπομπών. Και τώρα έκαναν αυτό το λεγόμενο ντοκιμαντέρ στο Netflix, στο οποίο είπαν θα πούμε την αλήθεια μας και θα πούμε το τι συνέβη και με τη σχέση μας και με τη ζωή μας. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, έχω δει μόνο τα 3 πρώτα επεισόδια. Μου ζητήσατε να το δω όλο κάποιοι για να σχολιάσω, παιδιά, δεν μπορώ, συγγνώμη. Συγγνώμη, η αλήθεια να λέγεται ούτε και τη μέρα που γινόταν ο γάμος τους το 18, που ακόμη τότε δεν ήταν τόσο διαβόητη ως ζευγάρι για τις απαιτήσεις τους και το αίσθημα κυριότητας που τους χαρακτηρίζει, πάλι δεν μπορούσα να δω. Γενικά δεν μ' αρέσουν αυτά με τα royalties, οι βασιλείες και αυτά, εντάξει. Εμείς δεν έχουμε και βασιλική οικογένεια, είχε η Ελλάδα μέχρι ξέρω εγώ πότε. Τώρα δεν, μέχρι μετά πολίτευση. Τώρα δεν υπάρχει εν ενεργεία Έλλην βασιλέας και τον βασιλιά εμείς τον αποκτήσαμε μετά που απελευθερώθηκε μεγάλο μέρος της Ελλάδας από τους Τούρκους. 1828, δεν κάνω λάθος, χωρίς να είμαι σίγουρη, έχουμε πολλούς καλούς γνώστες της ιστορίας εδώ στο κανάλι που μπορούν να σχολιάσουν κάτω από το βίντεο και να δώσουν τα ορθά γεγονότα και τις ορθές ημερομηνίες. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής, ότι έγραψα στην ανάρτηση στην κοινότητα ότι παρακολούθησα το πρώτο μισό μέρος του λεγόμενου ντοκιμαντέρ. Η αλήθεια είναι ότι βγήκε σε δύο μέρη. Από πίσω βλέπετε. Ο καλύτερος σχολιασμός της Μέγκαν Μάρκολ και του Χάρη, της Μέγκαν και του Χάρη, είναι το σκίσιμο που γίνεται στο πίσω κάθισμα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είχε βγει μόνο το πρώτο μέρος και το είδα και μετά χαλάστηκα, δεν ήθελα να δω το υπόλοιπο. Και έβγαλα ένα σχόλιο τότε που έβαλα το σχόλιο στην κοινότητα, ήταν όταν είχαν βγει μόνο τα πρώτα τρίτα επεισόδια, που λέω ότι το παρακολουθούσα και σκεφτόμουν πώς γίνεται να είναι και οι δυο τόσο νάρκηση
Και μετά βλέπω ότι ο αγαπημένος μου Dr. Todd Grande, ο Dr. Todd Grande, του οποίου το κανάλι το έχω στα προτινόμενα κανάλια του καναλιού μας, είναι ένας Αμερικανός ψυχολόγος με διδακτορικό τίτλο στη διδασκαλία της ψυχολογίας, ο οποίος κάνει, θα έλεγα, κάνει κάθε μέρα βίντεο όπως κάνουμε κι εμείς, και ο οποίος είναι πολύ διαβασμένος όσον αφορά στη ψυχοπαθολογία και όσον αφορά στις διαταραχές της προσωπικότητας και όσον αφορά στην περιγραφή του χαρακτήρα, και σχολιάζει και πολλά γνωστά εγκλήματα που γίνονται στην Αμερική και πολλές γνωστές υποθέσεις, και έβγαλε εκείνη τη μέρα, και το έχω βάλει εκεί στην ανάκτηση αυτή που έκανα στην κοινότητα, έβγαλε ένα βίντεο που έλεγε πόσο ναρκισιστές είναι η Μέγαν και ο Χάρη. Και μετά, επειδή άμα δεις ένα βίντεο που έχει μια συγκεκριμένη θεματική, το YouTube σου προτείνει παρόμοια βίντεο, μετά είδα ότι και δικηγόροι και νομικοί έβγαλαν βίντεο στα οποία αμφισβητούσαν την αλήθεια των όσων λέχθηκαν σε εκείνο το τηλεοπτικό κατασκεύασμα, και άλλοι ψυχολόγοι κλπ. Λοιπόν, μία φίλη μου γράψε το εξής: Θέκλα μου, εγώ παρακολούθησα το ντοκιμαντέρ του Χάρη και της Μέγαν. Συγκινήθηκα πάρα πολύ μέχρι που έκλαψα για το love story τους και δεν πήρα είδηση ότι πρόκειται για ναρκισιστικές συμπεριφορές όλα αυτά που έκανα. Μήπως έχω πρόβλημα, μήπως, και το έγραψε έτσι πολύ χαριτωμένα, μήπως είμαι και εγώ ίδια ναρκισά. Αγάπη μου, όχι, δεν είσαι ναρκισά. Νάρκισσος είναι, η νάρκισσος το γυναίκα, αλλά ακούγεται ωραία, η νάρκισσα. Όχι μωρό μου, δεν είσαι νάρκισσα, γιατί αν ήσουν νάρκισσα, αν ήσουν νάρκισσος, δεν θα διαρωτώσω. Ούτε θα έστελνες ερώτημα, θα έγραφες ποια νομίζεις ότι είσαι, κυρία Θέκλα, που νομίζεις πως τα ξέρεις όλα, και έτρεξες μάνι μάνι να βγάλεις τη δούκισσα και το δούκα, να τους βγάλεις τον πρίγκιπα και τη δούκισσα, τι είναι αυτή, ντάτσες την έχουν κάνει δούκισσα, να τους βγάλεις ότι είναι νάρκισσα, δεν κοιτάς τον εαυτό σου κλπ. Κάπως έτσι θα αντιδρούσες αν ήσουν νάρκισσος. Λοιπόν, και μου λέει ποια είναι τα σημάδια που μπορούν να μας δείξουν, να μας καταδείξουν ότι μια αφήγηση που ακούμε ή ένα ντοκιμαντέρ που βλέπουμε ή ένα ζευγάρι που γνωρίζουμε ή ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε μπορεί να είναι ναρκισσός ή να έχει ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά και τι πρέπει να προσέχουμε. Δεν είναι εύκολο, να καταλάβεις, ποιος λειτουργεί ναρκισσιστικά, ειδικά αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είσαι ναρκισσός ο ίδιος. Άρα το μήπως είμαι και εγώ ναρκισσα και γι' αυτό δεν καταλαβαίνω τον ναρκισσός δεν ταιριάζει. Με ποια έννοια? Με την έννοια it takes one to know one. Πρέπει να είσαι ναρκισσός για να καταλάβεις ότι είναι και ο άλλος ναρκισσός, ή αν δεν είσαι ναρκισσός να είσαι ψυχοεκπαιδευμένος πάνω στο θέμα των ναρκισσών και της ναρκισσιστικής μορφής προσωπικότητας, του ναρκισσιστικού στυλ προσωπικότητας. Είπαμε εδώ δεν κάνουμε διαγνώσεις για κανένα και δεν μιλάμε για τη διάγνωση της ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας, μιλάμε για τον ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και για το ότι κάποιοι άνθρωποι όντως λειτουργούν ναρκισσιστικά, έχουν ένα ναρκισσιστικό στυλ στην προσωπικότητά τους. Λοιπόν, άμα δεν είσαι εκπαιδευμένος, ψυχοεκπαιδευμένος και γνώστης, θεωρείς αυτόματα ότι όπως λειτουργείς εσύ, λειτουργούν και οι άλλοι. Και όπως εσύ θα έλεγες αλήθεια, έτσι και οι άλλοι λένε αλήθεια. Όπως εσύ θα απέφευγες τα ψέματα, έτσι και οι άλλοι αποφεύγουν τα ψέματα. Όπως εσύ δεν θα έκανες επίκληση στο συναίσθημα, δεν θα ήσουν αχειριστικός, έτσι και οι άλλοι δεν θα είναι χειριστικοί. Και έτσι δεν αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό το... όλη αυτή τη διαπλοκή που γίνεται εκ μέρους των ανθρώπων με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας προκειμένου να κάνουν επίκληση στο συναίσθημα αυτών που τους ακούνε ή που συνομιλούν μαζί τους ή που τους παρακολουθούν όταν παρουσιάζουν κάτι και να το αντιληφθούν ότι αυτός που τώρα φαίνεται ως καημένος δεν είναι καημένος. Το κάνει επίτηδες να προσποιείται τον καημένο για να τον λυπηθούμε και να αποκτήσει συμπάθεια από εμάς. Ή αυτός ο οποίος παρουσιάζεται ως θύμα, σε καμία περίπτωση δεν είναι θύμα, είναι θήτης, αλλά το παίζει θύμα για να τη σκαπουλάρει. Ή αυτός ο οποίος φαίνεται τόσο γλυκός και τόσο τρυφερός και τόσο δεν ξέρω εγώ τι, στην πραγματικότητα δεν είναι, γιατί υπάρχουν αυτά και αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά στον τρόπο που λειτουργεί. Άρα σε αυτό το
οδηγητικό θεωρητικό βίντεο μέχρι να ξεσκίσει παντελώς ολάκι το κάθισμα του αυτοκινήτου, το σκεύασμα. Α, σε φωνάξανε μάλιστα. Το ήξερα εγώ πως δεν θα ζούσε για πολύ αυτό το κάλυμα. Το γνώριζα. Λοιπόν, σε αυτό το θεωρητικό διοικητικό vlog θα προσπαθήσω να παρουσιάσω κάποια στοιχεία, όχι μόνο από αυτά τα πρώτα τρία επεισόδια της σειράς που είδα, του reality show, της σειράς reality που έχω δει στο Netflix με το Χάρη και τη Μέγκαν, αλλά και άλλα, έχοντας και άλλα ναρκισίδια στο μυαλό μου, για το πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ένας άνθρωπος ο οποίος μας λέει την ιστορία του, αφηγείται την ιστορία του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αντικειμενικός, μιλάει και λέει την αλήθεια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρουσιάζει τα πράγματα όσο πιο αντικειμενικά γίνεται, ή αν κάποιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χειριστικός, ο οποίος κάνει επίκληση στο συναίσθημα και ο οποίος προσπαθεί να τραβήξει με το μέρος του το συναίσθημα του κοινού που τον παρακολουθεί. Είτε αυτό το κοινό είναι ένα πρόσωπο στο οποίο λέει την ιστορία του, είτε είναι ένα τηλεοπτικό κοινό που παρακολουθεί ένα προϊόν, ένα τηλεοπτικό προϊόν, ένα βίντεο ή ακούει ένα podcast για παράδειγμα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα σημάδια, ποια είναι τα πιθανά σημάδια ότι κάποιος δεν είναι ειλικρινής στη δραματική του αφήγηση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να μπορούμε να μην πέφτουμε στις παγίδες του οποιοδήποτε ανθρώπου θέλει να μας παραπλανήσει, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι κάθε καινούριον άνθρωπο που γνωρίζουμε πρέπει να τον περάσουμε από κάποια φίλτρα προκειμένου να τον εντάξουμε στους αξιόπιστους ή αναξιόπιστους ανθρώπους. Έστω και αν κάνουμε λάθος σε αυτό το ξεκαθάρισμα, είναι απαραίτητο για να έχουμε ψυχική και συναισθηματική ισορροπία να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται παράδοξο στα αυτιά σας και να λέει τι μας λέει η Θεκλέτρο, είναι υπέρ της ταμπελοποίησης, είναι υπέρ της κατηγοριοποίησης, είτε μας αρέσει είτε όχι. Με τέτοιο τρόπο λειτουργεί και ο ανθρώπινος εγκέφαλος, με την μέθοδο της κατηγοριοποίησης. Αυτό που συχνά συμβαίνει είναι ότι δεν δίνουμε στον εαυτό μας την ελευθερία και την ευχέρεια και το χρόνο να κατανοήσει κάποιον άνθρωπο προτού τον κατηγοριοποιήσει. Πέφτουμε εύκολα θύματα του καλού marketing και θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως μας τα δείχνουν. Θυμάμαι μια φάση που ήταν τα παιδιά μου στο δημοτικό σχολείο και θυμάμαι ότι ήταν και στο υπνοδωμάτιο μου. Μέναμε τότε σε ένα σπίτι που είχε το σπίτι ήδη τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο, το Master Bedroom, και καθόντουσαν τα παιδιά πάνω στο κρεβάτι μου και έβλεπα μια διαφήμιση. Ήταν έτσι πριν από τα Χριστούγεννα και ήταν περίοδος που είχε πολλές διαφημίσεις με παιχνίδια και ήταν αργά το βράδυ, ήταν Σαββατοκύριακο, ήταν κατά τις 11. Γιατί υπήρχε από ένα σημείο και μετά στην Κυπριακή τηλεόραση νομοθεσία που έλεγε να μην προβάλλονται διαφημίσεις για παιχνίδια πριν την ώρα που πάνε τα παιδιά για ύπνο. Και έβλεπαν τα παιδιά μου μαγεμένα μια διαφήμιση και κάθισα και συζήτησα μαζί τους για το πώς μια διαφήμιση χτίζεται με σκοπό να παρουσιάσει την καλύτερη δυνατή εικόνα ενός αντικειμένου, ούτως ώστε αυτός που θα παρακολουθήσει τη διαφήμιση να θέλει σαν τρελός να αγοράσει το αντικείμενο. Και ότι αυτό που παρουσιάζει η διαφήμιση δεν είναι αντικειμενικό και δεν είναι ειλικρινές. Και μάλιστα κάναμε και ένα πείραμα, πήγαμε και αγοράσαμε ένα αντικείμενο που έδειχνε μια διαφήμιση, το ανοίξαμε μαζί, ασχοληθήκαμε μαζί με το αντικείμενο και τα παιδιά στην πράξη διαπίστωσαν ότι οι διαφημίσεις είναι απατηλές. Οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα, δεν μας έχουν μεγαλώσει έτσι από το σπίτι μας, ούτως ώστε να έχουμε αντιστάσεις απέναντι στην οποιαδήποτε καλή διαφήμιση του εαυτού του κάνει ο οποιοσδήποτε. Είτε είναι ένας άνθρωπος που θέλει να μας πλασαριστεί ως ο ιδανικός σύντροφος, ή ως ο πολύ καλός φίλος, ή πολύ καλή φίλη, ή ο πολύ καλός συνεργάτης, ή το πολύ καλό κελεπούρι τέλος πάντων.
Οι περισσότεροι μεγαλώνουμε χωρίς αντιστάσεις. Ίσως γιατί έχουμε μεγαλώσει σε οικογένειες και σε σπίτια στο οποία οι γονείς μας δεν είχαν την αστική παιδεία για να μας προειδοποιήσουν και να μας προετοιμάσουν για έναν κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί ψευδεστήσεις, χρησιμοποιεί ψεύδι προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς του. Είναι σύνηθες χαρακτηριστικό αυτό της μοντέρνας και μεταμοντέρνας εποχής ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την αυθεντικότητα που θα περίμενε κανείς να είχαν. Φυσικά, άμα το πάρουμε πίσω και ιστορικά και ανθρωπολογικά, υπήρχαν διάφορες περίοδοι στην ανθρώπινη ιστορία που είχαμε κρίση, ηθικές κρίσεις, οικονομικές κρίσεις, κρίσεις αξιών, και σε όλες εκείνες τις περιόδους που υπήρχε κρίση αξιών, παρουσιάζονταν πολύ τακτικά τέτοια φαινόμενα. Ζούμε σε μια εποχή κρίσης. Σαφέστατα, δεν περιμένατε εμένα να σας το πω ότι έχουμε ηθική κρίση, και μέσα στα πλαίσια της ηθικής κρίσης μέσα στην οποία ζούμε, δυστυχώς είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο οι άνθρωποι να είναι απατηλοί, να λένε ψέματα, να εξαπατούν τους άλλους, να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως κάτι που δεν είναι. Πώς μπορείς να το καταλάβεις αυτό? Υπάρχουν κάποια στοιχεία για να υποψιαστεί ένας υποψιασμένος άνθρωπος να μπορεί να το καταλάβει, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε πάντα. Είναι φυσικό να πέφτουμε στην παγίδα, είναι φυσικό να πιστεύουμε τα ψέματα που μας λένε οι άλλοι άνθρωποι, και κάποιες φορές να πιστεύουμε και τα ψέματα που λέμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Αυτοεξαπάτηση. Τώρα, αυτοεξαπάτηση είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Θα πω μόνο έτσι ενδεικτικά ότι το limerence, ο συναισθηματικός ή ρομαντικός μερικασμός, είναι ένα φαινόμενο αυτοεξαπάτησης. Να εξαπατούμε εμείς ήδη δηλαδή τον εαυτό μας και να λέμε στον εαυτό μας και να το πιστεύουμε ότι συμβαίνει κάτι που δεν συμβαίνει, ή ότι έχουμε αδικηθεί ενώ δεν έχουμε αδικηθεί, ή ότι έχουμε κάποια χαρακτηριστικά που δεν έχουμε, ή ότι άλλοι έχουν κάποια αισθήματα για μας που δεν έχουν κλπ. Με λίγα λόγια ο καθένας ζει στον κόσμο του. Κάποιοι άνθρωποι φτιάχνουν τον κόσμο τους όπως τον θέλουν και ζουν μόνοι τους μέσα σε αυτόν και δεν ενοχλούν κανένα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μας αφορούν. Αν θέλει η Μαρία, η Γεωργία ή οποιαδήποτε να φτιάξει ένα φανταστικό κόσμο μέσα στον οποίο να ζει μόνη της και να μην παρενοχλεί κανέναν, με γεια της, με χαρά της, καλά κάνει, και αν τη βρίσκει έτσι, μια χαρά. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι όταν οι άνθρωποι φτιάχνουν τους δικούς τους κόσμους και προσπαθούν να τους επιβάλλουν στους άλλους χρησιμοποιώντας εξαπάτηση. Κατ' εξακολούθηση εξαπάτηση. Η νάρκηση, οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, εξαπατούν τους άλλους τριγύρω τους, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως αξιαγάπητους, ενώ στην πραγματικότητα είναι ανθρωπάκια τεμπέλικα, πνευματικά, πρακτικά, ψυχικά, ηθικά, τεμπέλικα, ανθρωπάκια τα οποία θέλουν να έχουν μόνο δικαιώματα και καθόλου υποχρεώσεις. Λοιπόν, πώς θα μπορούσε να καταλάβει κάποιος, είτε που έβλεπε το εν λόγω reality show ή ντοκιμαντέρ, το λεγόμενο ντοκιμαντέρ, δεν είναι ντοκιμαντέρ, γιατί ντοκιμαντέρ, η λέξη ντοκιμαντέρ σημαίνει ένα φιλμ το οποίο προσπαθεί να απεικονίσει την πραγματικότητα με ντοκουμέντα. Αυτό δεν μπορεί να λεχθεί ντοκιμαντέρ, γιατί απεικονίζει μόνο τη μία πλευρά των πραγμάτων, την πλευρά των πραγμάτων όπως θέλουν την παρουσιάσουν στον κόσμο ο Χάρη και η Μέγκαν, ή η Μέγκαν και ο Χάρη. Δεν κάνει ντοκιμαντέρ και τις δύο πλευρές. Δεν παρουσιάζει κάποιος τον ντοκιμαντέρ ο οποίος να αμφισβητεί τα λεγόμενά τους, ο οποίος να επιχειρηματολογεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όλοι όσοι παρουσιάζουν τον ντοκιμαντέρ, τουλάχιστον στα πρώτα τρία επεισόδια που είδα, ήταν άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν τα καλύτερα για το Χάρη, τα καλύτερα για τη Μέγκαν, τους θεοποιούσαν, τους αποθέωναν, η λέξη είναι αποθεών, όχι θεοποιώ, τους αποθέωναν. Και ήταν και πρόσωπα τα οποία είτε είχαν στενή συγγένεια, όπως η μάνα της για παράδειγμα, είτε ήταν εργαζόμενοι ή υπτάμενοι πίθηκοι. Φίλοι από αυτούς που κολακεύουν για να παραμείνουν φίλοι και οι οποίοι μεταφέρουν τα μηνύματα του νάρκη σου προς τον έξω κόσμο.
Να θυμίσω εδώ ότι ο όρος υπτάμενος πίθηκος, flying monkey, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στη θεωρία για τον ναρκισισμό, ο οποίος προέρχεται από τον μάγο του Oz, το αντίστοιχο παραμύθι και ταινία, στην οποία ο κακός μάγος έστειλε τους υπτάμενους πιθήκους. Δεν είναι κάτι που το έχω σκεφτεί μόνη μου, γιατί έχω δει κάποια ανόητα σχόλια κάτω από κάποια βίντεο να θεωρούν ότι έχω εφεύρει μόνη μου εγώ τον τίτλο, τον όρο υπτάμενοι πίθηκοι. Όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί όροι στη θεωρία για τον ναρκισισμό που δεν με χρειάζονται εμένα για να εφεύρω όρους. Να τους προσπαθήσω να μεταφράσω στα ελληνικά. Ναι, αλλά να εφεύρω, όχι, δεν ούτε έχω τέτοιο αυτό. Αλλά για να δείτε πόσο λίγο διαβασμένοι είναι κάποιοι άνθρωποι και πόσο ανόητοι. Είναι πραγματικά ανοησία να ακούς κάτι και αντί να διερωτάσαι τι είναι αυτό το κάτι, να πας να το ψάξεις, να κάνεις ένα απλό Google search που θα σου βγάλει από διάφορες πηγές που βρίσκονται στο διαδίκτυο. Όλοι μας έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο σήμερα. Τι σημαίνει αυτό, αμέσως να το παίρνεις. Ότι είναι κάτι που έχει λεχθεί ειδικά για σένα και εναντίον σου. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας παρουσιάζονται ως άμεμπτοι, ως οι απόλυτα καλοί άνθρωποι με τα απολύτως αγαθά κίνητρα και οι οποίοι χωρίς να έχουν κάνει τίποτα κακό και τίποτα λάθος δέχονται την οργή και τη μήνη και την τιμωρία των άλλων. Είναι θύματα που κλαίνε και κλαίγονται. Λοιπόν, δεν γίνεται να υπάρχει αντίδραση χωρίς δράση. Για να συμβούν κάποια γεγονότα, έστω και αν πάρουμε τα γεγονότα έχουν συμβεί όπως τα λένε, για να συμβούν κάποια γεγονότα σημαίνει ότι κάτι συνέβη και από τη δική σου πλευρά. Ένας νάρκισσος κλασικά, όταν διηγείται μια ιστορία, ξεχνάει επίτηδες το κομμάτι εκείνο στο οποίο ο ίδιος ή η ίδια έχει φταίξει. Δεν θα σου πούν πήγα στο σπίτι της φίλης μου της Τάδε και της είπα αυτές τις κουβέντες οι οποίες ήταν προσβλητικές και παρεξηγήσιμες και μετά από τότε η φίλη μου δεν με ξανακάλεσε σπίτι της. Θα σου πούνε στα καλά καθούμενα και δίχως προηγούμενα σταμάτησε να με προσκαλεί η φίλη μου αυτή σπίτι της. Ή δεν θα σου πούνε πήγα και φλέρταρα τη γυναίκα του συναδέλφου μου και το έμαθε ο συνάδελφός μου και από τότε μου κόψε και την καλημέρα. Θα σου πούνε ότι χωρίς να ξέρω γιατί εγώ δεν είχα ιδέα ξαφνικά αυτός ο σνόπ σταμάτησε να μου μιλάει. Λέω τώρα κάποια τυχαία παραδείγματα, φανταστικά. Ένας νάρκισσος όταν διηγείται το δράμα της ζωής του και οι νάρκισσοι όλο δράματα έχουν να διηγηθούν και ζουν μέσα στο δράμα και τρέφονται από το δράμα, όχι το τραύμα, το δράμα, δράμα και δραματοποίηση. Και με έχετε ρωτήσει αν υπάρχει συνοσιρότητα μεταξύ της ιστριονικής διαταραχής προσωπικότητας ή αλλιώς δραματικής διαταραχής προσωπικότητας και της ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας και ναι, υπάρχει και συνοσιρότητα και αλληλοεπικάλυψη. Είναι λιγότερο γνωστή η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας και έχει να κάνει με αυτούς που ονομάζουμε drama queens, αυτούς που όλη μέρα κλαίνε και κλαίγονται και παρουσιάζουν τα πάντα ως πολύ φοβιστικά και φοβερά και τρομερά και wow και συνεχώς συγκινούνται και κλαίνε και κάνουν διάφορες δραματοποιούν τα γεγονότα. Κάνουν σαν να παίζουν ένα έργο, σαν να παίζουν ένα ρόλο και μάλιστα να τον παίζουν και πολύ άσχημα. Α, εκδραμάτιση θα μπορούσε να πει κανείς ότι έκανε η ηθοποιός, η πρώην γυναίκα του Johnny Depp στη δίκη που είχαν εκεί που έκλαιγε δραματικά, ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν ένας δραματικός τρόπος για να παρουσιάσει το θύμα, ενώ μπορούσες να δεις, α, είναι πολύ καλό παράδειγμα η Amber Heard, ένα εξαιρετικό παράδειγμα πως μπορεί κάποιος άνθρωπος με το στόμα του να λέει ότι είναι θύμα και ότι έχει δεχθεί επιθέσεις και άσχημα πράγματα, ενώ οι εκφράσεις του προσώπου του αλλά και η ενέργεια που σου βγάζει να δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Όταν γνωρίζουμε έναν καινούριο άνθρωπο ή όταν ακούμε μια ιστορία από κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρουμε καλά ή που δεν γνωρίζουμε ή πάντοτε να ακούμε ιστορίες από οποιονδήποτε, διατηρούμε την κριτική μας σκέψη και κάνουμε
ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ποια είναι τυχόν τα κίνητρα του ανθρώπου αυτού που περιγράφει τώρα αυτό το δράμα, τι θέλει να πει ο ποιητής, ποια θα μπορούσαν να είναι τα ulterior motives, τα απότερα κίνητρα, τα κίνητρα που θα μπορούσε να έχει αυτός ο άνθρωπος, ή έχω πληροφόρηση και από μια άλλη πλευρά. Έχω ακούσει και άλλες, και άλλα accounts, λέγεται στα αγγλικά. Έχω ακούσει και άλλες αφηγήσεις αυτές τις ιστορίες. Αυτός, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αφήγηση. Τη δική του αφήγηση που θα σου πει ότι ας πάρουμε για παράδειγμα ένα ζευγάρι που χωρίζει. Η γυναίκα μπορεί να έχει την αφήγηση ότι χωρίσαμε επειδή ο άνδρας μου με απάντησε. Ο άνδρας μπορεί να έχει την αφήγηση χωρίσαμε επειδή η γυναίκα μου με παραμελούσε, επειδή η γυναίκα μου δεν έκανε σεξ μαζί μου, επειδή η γυναίκα μου έδινε μεγαλύτερη σημασία στα παιδιά, περισσότερη προσοχή στα παιδιά και όχι σε μένα, και έτσι εγώ καημένος αναγκάστηκα να κάνω έναν εξουσιαστικό δεσμό και όταν το έμαθε η γυναίκα μου δεν μου έδωσε ευκαιρία. Ή μπορεί να είναι το αντίστροφο. Χωρίσαμε γιατί ήταν ένας μαλάκας που με απάτησε και δεν με σκέφτηκε καθόλου, και η άλλη υπόθεση να είναι ζούσαμε μαζί τόσα χρόνια που δεν με άγγιζε, μου στερούσε την επικοινωνία, μου στερούσε τη σεξουαλική ερωτική επαφή, με είχε μόνο για να παίρνει τα χρήματα που έφερνα στο σπίτι από την εργασία μου, με είχε χωρίσει και από το κρεβάτι και από το τραπέζι, αυτή κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο μαζί με τα παιδιά. Όταν της είπα ότι έχουμε θέματα μεταξύ μας, αυτή το όριξε στο να με κατηγορεί ότι είχα φιλενάδες ενώ δεν είχα κλπ. Και μετά από κάμποσα χρόνια της είπα να χωρίσουμε. Και ναι, μετά που της είπα να χωρίσουμε, γνώρισα και μια γυναίκα. Και ναι, ταύτιαξα με εκείνη τη γυναίκα όταν ήδη ήμασταν στη διάσταση, όταν έφυγα από το σπίτι και όταν αυτή δεν μου έδινε το διαζύγιο γιατί απαιτούσε πολλά χρήματα. Καταλάβατε πώς μπορεί δύο διαφορετικά accounts, δύο διαφορετικές εξιστορήσεις της ίδιας ιστορίας να έρχονται από δύο διαφορετικές πλευρές, και πως για να μπορέσουμε να έχουμε μια αντικειμενική κρίση και για αυτά που λέει ένας άνθρωπος αλλά και για τη στάση του ανθρώπου αυτού, ίσως είναι καλό να ακούσουμε και τις δύο πλευρές, ή θα ήταν καλό να ακούμε και τις δύο πλευρές, ή αν δεν υπάρχει εκεί άλλη πλευρά να πει την άποψή της, να κάνουμε εμείς οι ίδιοι το δικηγόρο του διαβόλου και να ρωτήσουμε. Αν ήταν εδώ η γυναίκα σου, τι θα μας έλεγε η πρώην γυναίκα σου? Αν ήταν εδώ ο πρώην άνδρας σου, τι θα μας έλεγε? Αν πήγαινε αυτό το πρόσωπο το οποίο κατηγορείς σε ένα ψυχολόγο να μιλήσει για σένα, τι θα έλεγε? Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι όριμοι πνευματικά και ψυχοσυναισθηματικά αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και μιλάνε μόνο όταν υπάρχει λόγος να μιλήσουν. Κατά τη γνώμη μου δεν υπήρχε κανείς απολύτως λόγος να γίνει αυτό το λεγόμενο ντοκιμαντέρ, εκτός ίσως από το να πάρουν πολλά χρήματα ή να προσπαθήσουν να πουλήσουν την ιστορία τους στον κόσμο ή να πείσουν τον κόσμο για τη δική τους ιστορία. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπήρχε κάποιος λόγος να γίνει. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδική επί βασιλικών θεμάτων. Σας είπα ότι τα βασιλικά ζητήματα δεν με αφορούν, ούτε με αφορούσαν και ποτέ. Δεν ζω σε χώρα που υπάρχει βασιλεία. Δεν είναι κάτι που με αφορά η Αγγλία και η παράδοση της Αγγλίας και η βασιλική παράδοση της Αγγλίας. Πραγματικά δεν με αφορούν. Μόνο έτσι θα έλεγα από όψη κουλτούρας μπορεί να το δω, ενώ ξέρω εγώ παρακολούθησα ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, σειρά, τον Bridgerton στο Netflix, το οποίο έχει να κάνει με την αριστοκρατία, δεν ξέρω εγώ, του 1800, που έχει μια φανταστική βασίλισσα και φανταστικές κυρίες των μνημών, είναι πολύ, πολύ πλάκα. Έτσι με ενδιαφέρει να το δω, ας πούμε, τον Bridgerton. Όσες δεν το έχετε δει, όσοι δεν το έχετε δει, και σας αρέσουν έτσι οι σειρές εποχής, είναι, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ωραία σειρά, έχει και ρομάντζο μέσα, ωραίο ρομάντζο, έχει και σεξ μέσα, καλό σεξ, έχει και χιούμορ μέσα, έχει απ' όλα μέσα, πολλά χιούμπεξες.
Λοιπόν, νομίζω δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό το τηλεοπτικό παρασκεύασμα. Και επίσης πολλές φορές οι άρχισε μιλούν χωρίς λόγο. Τι λόγος υπάρχει να με πιάσεις τώρα εσύ εμένα, να καθίσεις να μου κατηγορήσεις τον άλλο. Έρχονται και σε πιάνουν στα καλά καθούμενα και δίχως προηγούμενα και σου αρχίζουν μια συζήτηση στην οποία σου κατηγορούν ένα τρίτο πρόσωπο που είναι κοινός σας γνωστός ο λεγόμενος τριγωνισμός, αλλά λίγο μην είναι μπροστά. Γιατί ρε παιδί μου, δεν με ενδιαφέρει τι έχετε κάνει εσείς μεταξύ σας. Οι άρχισε μιλάνε χωρίς λόγο, χωρίς εμφανή λόγο ή προφανή λόγο και ο λόγος τους είναι κρυφός. Και ποιος είναι ο λόγος που έχουν όλοι την άρκηση? Να κυριαρχήσουν. Να έχουν επίδραση και επιρροή πάνω στους άλλους. Να κερδίζουν τις εντυπώσεις. Ένας πραγματικά πνευματικός άνθρωπος δεν νοιάζεται για τις εντυπώσεις. Δεν κοιμάται και ξυπνά με τη σκέψη τι γνώμη έχει για μένα ο α, β, γ, ο δ, ο ε, ο χ, φ, ψ, ω, δεν ξέρω εγώ τι. Ένας πραγματικά πνευματικός άνθρωπος ασχολείται με τη γνώμη που έχει ο ίδιος για τον εαυτό του, δηλαδή με την αυτοεκτίμησή του, και ασχολείται με τις σχέσεις, όχι με τη γνώμη που έχουν οι άλλοι για αυτόν, αλλά με τις ουσιαστικές σχέσεις που έχει στη ζωή του. Άνθρωποι οι οποίοι είναι επιφανειακοί, εγωκεντρικοί και επιπολοί, ασχολούνται πάρα πολύ με το τι γνώμη έχουν οι άλλοι για αυτούς. Και προσπαθούν να προκαλέσουν τη συμπάθεια, να προκαλέσουν το θαυμασμό, την εκτίμηση, τον έρωτα, δεν ξέρω εγώ, τον άλλον ανθρώπο, γιατί τρέφονται μέσα από τη γνώμη που έχουν οι άλλοι για αυτούς. Αυτές είναι οι σκέψεις μου, που σίγουρα είναι κάποιες σκέψεις μόνο και δεν εξαντλούν το τεράστιο θέμα του πώς μπορώ να καταλάβω αν κάποιος άνθρωπος που έρχεται και μου συστήνεται ή τον βλέπω σε μια... να μιλάει στην τηλεόραση, ή τον βλέπω να μιλάει ξέρω στο YouTube, ή τον βλέπω να κάνει μια ομιλία ή να παίζει ένα ρόλο. Πώς μπορώ να καταλάβω αν είναι αρχισούς ή όχι? Σίγουρα δεν εξαντλείται αυτό το ζήτημα. Είδα μια πρώτη προσέγγιση. Το έφαγες και σύχασες, το σκησες, ηρέμησες, έπνεσες. Αυτά.